Την αναστολή κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στο Ηράκλειο προτείνουν αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κρήτη TV, αλλά και την παρέμβαση της παράταξης Ενεργοί Πολίτες που έφεραν στην επιφάνεια τους κινδύνους, αλλά και το κενό στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους. Κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, εκφράστηκαν προβληματισμοί και ανησυχίες και πάρθηκε η απόφαση να προταθεί η αναστολή της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στο Ηράκλειο μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο μέτωπο του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία τους. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε πρόταση να καταργηθεί, να ανασταλεί η λειτουργία και η κυκλοφορία αυτών των μέσων μέχρι ότου δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο με προϋποθέσεις και κανόνες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των. Οι φορείς που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη δεν ζήτησαν την κατάργηση της συγκεκριμένης εφαρμογής, που έχει μάλιστα υιοθετηθεί σε δεκάδες πόλεις της Ευρώπης, αλλά να ασκήσουν πιέσεις οι εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους και να πάψουν όλοι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη χρήση τους. Αντιθέτως, εφόσον θεσμοθετηθεί και δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, να επιτραπεί η χρησιμοποίησή των. Το προηγούμενο διάστημα η παράταξη Ενεργοί Πολίτες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη χρήση των συγκεκριμένων ηλεκτρικών πατινιών. Και στην οδό Καλοκαιρινού, λεωφόρο Καλοκαιρινού, αλλά και στη λεωφόρο Δημοκρατίας κυκλοφορούν τα πατίνια ελεύθερα και είναι μέσα στην σύγχυση της κυκλοφορίας. Και όπως ξέρετε, και η δρόμη μας δεν είναι και ιδιαίτερα καλή. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί κάποιο δυστύχημα. Η απόφαση να προταθεί η αναστολή της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στο Ηράκλειο, που ελήφθη σήμερα από τους εμπλεκόμενους φορείς, θα προωθηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας προκειμένου να ενημερωθούν οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ έπειτα αναμένεται να τεθεί στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.